Με πολλά έσοδα. Μέχρι στιγμής πάμε καλά στα έσοδα. Ας ελπίσουμε θα πάμε και το επόμενο διάστημα. Πολύ ευχαριστημένη η κυβέρνηση, διάβαζα σήμερα με τις εισπράξεις για τα τέλη κυκλοφορίας κλπ. Όχι, όχι, να τα ξεκαθαρίσουμε. Πολύ ευχαριστημένοι δεν είμαστε. Καλά, ναι, για τα τέλη κυκλοφορίας λέω. Ναι, για τα τέλη κυκλοφορίας. Άλλο πράγμα η πραγματικότητα και άλλο πράγμα οι πανηγυρισμοί. Πανηγυρισμούς δεν έχουμε. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Εντάξει, παιδί μου, πανηγυρίζετε τώρα. Λέτε ότι πάει καλά το πράγμα σε αυτό το κομμέντα. Είναι κακό αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είσαστε δυσαρεστημένοι, δεν σας βρίσκουμε πουθενά. Όταν λέμε ότι είσαστε ευχαριστημένοι, πάλι λέμε. Θέλουμε να είμαστε πραγματιστές. Πανηγυρισμούς δεν κάνουμε. Δεν χαιρόμαστε με αυτά τα πράγματα. Απλά απεικονίζουμε την πραγματικότητα. Επευκαιρία θα δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, δεν πρέπει να δοθεί καμία εβδομάδα, Υπουργέ μου. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τα δεδομένα που είχαμε μέχρι και την Τρίτη, γιατί δεν έχουμε ένα αυτόματο σύστημα ώστε κάθε απόγευμα να έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Θα το έχουμε αυτό όταν διορθώσουμε καλύτερα την μηχανοργάνωσή μας. Με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι και την Τρίτη ήταν ότι είχαν πληρώσει περίπου 4,5 εκατομμύρια οχήματα τα τέλη κυκλοφορίας. Υπολοιπόταν περίπου 800.000 μέχρι τα 5,3 εκατομμύρια. Ναι. Άρα το νούμερο είναι μεγάλο. Θα δούμε το τι έγινε και τη χθεσινή μέρα. Θα ληφθεί η απόφαση σήμερα. Αλλά αυτό που οδηγούμαστε είναι σε μια παράταση λίγων ημερών. Πόσων ημερών, Υπουργέ? Θα βγει σήμερα η απόφαση, θα δούμε ακριβώς τα δεδομένα. Θα δώσουμε μια παράταση λίγων ημερών για να καλυφθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες που δεν έχουν πάρει τα σήματα. Θα αφορά μόνο τα τέλη αυτή η παράταση ή και άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή αυτή η παράταση να πιάσει, ας πούμε, και λίγο ένφια και κάποια άλλη. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας και τις πινακίδες. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Α, και για τις πινακίδες. Ναι, να μην τρέξει σήμερα ο κόλλος να ταλαιπωρηθεί στην τράπεζα και να θυμίσω για μια φορά ακόμα. Άρα μιλάμε για καμιά εβδομάδα τώρα το πολύ. Για 10 μέρες, ας πούμε. Να σας πω, οι αποφάσεις είναι συλλογικές ευτυχώς στην κυβέρνηση, δεν είναι ατομικές. Εντάξει. Θα δούμε τα δεδομένα σήμερα το πρωί που θα πάρουμε από τη χθεσινή μέρα και θα αποφασίσουμε για το πόσες μέρες θα δοθεί η παράταση. Να μην ταλαιπωρηθεί σήμερα ο κόλλος. Παρακαλώ, οπότε ασφάλεια βάλτε τίτλο, κύριοι συνάδελφοι, παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας για να μην έχει αγωνία ο κόσμος. Και να θυμίσω μια φορά ακόμα ότι τα τέλη κυκλοφορίας μπορεί να τα προμηθευτεί ο κόσμος χωρίς να πάει στην τράπεζα. Μέσω διαδικτύου, από τον υπολογιστή του, από το σπίτι του ή από τη δουλειά του. Και πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα, ναι. Άρα με τα τέλη κυκλοφορίας να μην υπάρχει κάποια ανησυχία, να μην τρέξουν σήμερα. Θα δοθεί μια παράταση λίγων ημερών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι το επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, επειδή κάτι συζητούσαμε προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούγατε, πρέπει να κάνετε μια παρέμβαση. Σας ενδιαφέρει και εσάς δηλαδή, υπό την έννοια ότι το κράτος θέλει λεφτά. Έχουν πεταχτεί από το σύστημα έξω των 100 δόσεων διάφοροι άνθρωποι, χωρίς να φταίνε καθόλου, επειδή έγινε ένα μπέρδεμα με κάτι προμήθειες στην τράπεζα, με 0,40, με μισό ευρώ, με ένα ευρώ, και φαντάζομαι ότι θα είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες αυτοί που έχουν πεταχτεί έξω. Και Τρίφωνα, και υπάρχει επίσης κόσμος που είχε δώσει μια πάγια εντολή. Αυξήθηκε η δόση πολύ λίγο με την αύξηση του επιτοκίου και για ένα ευρώ δυο χάσαν τη ρύθμιση, ρε παιδί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ιδιαίτερα την περίοδο που ξεκίνησαν και λειτουργήσαν τους πρώτους μήνες τα Capital Controls, υπήρχε κόσμος που πετάχτηκε έξω τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ναι. Το τονίζω, για τα χρέη στην εφορία είμαι εγώ αρμόδιος. Για την εφορία. Δεν είμαι για όλα τα θέματα. Ναι. Πετάχτηκε κόσμος έξω τις 100 δόσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε ήδη. Έχουμε εισηγήσεις, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Και κοιτάμε το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αν είναι κρίμα δηλαδή, αυτή το ξέρεις. Αυτή τη στιγμή όμως, για να μην λέμε κατά το κοινό συλλεγόμενο παραμύθια, για να μην εντυπωσιάζουμε τον κόσμο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα να πάμε σε μια κατάσταση όπου θα λύσουμε κάθε πρόβλημα. Κοιτάμε να λύσουμε τα προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε. Ναι. Γι' αυτό θέλουμε και ο κόσμος να κατανοήσει αυτά τα προβλήματα. Αυτό όμως το πρόβλημα που σας αυτό το πρόβλημα που σας περιγράφω, έστω και αν αφορά εκατοντάδες ή χίλιους ανθρώπους, ή 1.500 ή 5.000, μπορεί πολύ εύκολα με μία γύρω να το λύσετε. Και είναι καλό και για εσάς, Υπουργέ, γιατί θα έχετε και έσοδα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο κόσμος έξω, πετάγεται έξω από τη ρύθμιση, ενώ έχει να πληρώσει και έχει προγραμματίσει και βγαίνει για 2, 3, 5 ευρώ, αυτό είναι κακό και για εσάς. Οριστικές αποφάσεις πότε θα λάβετε για τις 100 δόσεις, συγγνώμη, πάει το έχουμε, ήδη συζητήσει και με τους φορείς των λογιστών που μας το έχουν βάλει επανειλημμένα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει. Δηλαδή, το πώς θα διευκολύνουμε πολίτες που βγήκαν από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Όχι επειδή δεν πληρώναν τις δόσεις, επειδή υπήρχαν διάφορα προβλήματα λόγω των capital controls. Κυρίως λόγω των capital controls.
Πότε θα το κλείσετε αυτό? Το επόμενο χρονικό διάστημα. Το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα το βλέπουν και από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα, μιας και είπατε για capital controls, υπάρχει περίπτωση να χαλαρώσουν αυτά τα capital controls? Διότι τα capital controls συνεχώς χαλαρώνουν και... Έχουν να χαλαρώσουν καλά δύο μήνες τώρα. Δεν έχετε καμία εξέλιξη σε αυτό? Εντάξει, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, όπως ξέρετε, αλλά γενικά η κυβέρνηση προσπαθούμε και το χαλαρώνουμε αυτό το πράγμα όσο μπορούμε. Βήμα-βήμα. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες ότι οι τράπεζες θεωρούν ότι εάν τους δώσετε, και νομίζω αυτό είναι αρμοδιότητά σας, εάν τους δώσετε κάποιο κίνδυνο σε αυτούς που έχουν στα στρώματα, στα μαξιλάρια τίποτα λεφτά, αν τους δώσετε κάποια κίνητρα, μπορεί να τα ξαναπάνε στις τράπεζες. Μισό λεπτό. Να τα πούμε αυτά πρώτα απ' όλα και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Βεβαίως και θα δώσουμε κίνητρο στους πολίτες με το νομοσχέδιο που φέρνουμε για την εθελοντική αποκάλυψη. Υπουργέ, πότε το φέρνει αυτό? Βαγγέλη Σιμαμπελιώτης, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Θα δώσουμε κίνητρα με νομοσχέδιο που θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ήδη έτοιμες οι διατάξεις και είναι σε διαβούλευση σε επίπεδο κυβέρνησης και θεσμών για να οριστικοποιηθούν. Με αυτό θα μπορέσουν όσοι δεν έχουν νομιμοποιήσει αυτά τα χρήματα μέσω των φορολογικών δηλώσεών τους, να τα νομιμοποιήσουν. Άλλο πράγμα όμως αυτό, και άλλο πράγμα να κρατάνε κάποιοι για άλλους λόγους όχι φορολογικούς τα χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος, θεωρούμε ότι είναι λάθος. Πάμε όμως τώρα στο κομμάτι των πληρωμών, γιατί νομίζω κάτι υπόθηκε προηγουμένως και γι' αυτό, προς το δημόσιο. Οι πληρωμές προς το δημόσιο, παρά τα capital controls, παρά τα προβλήματα που έχουμε στην αγορά, παρά τα προβλήματα που είχαμε το 2015, πάνε καλά. Δηλαδή δεν έχουμε τα προβλήματα που μερικές φορές μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφων, δεν θέλω να γενικεύω, εμφανίζουν. Εμφανίστηκε τις προηγούμενες μέρες. Είχατε μια αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό χθες, αν δεν κάνω λάθος, με τα ληξιπρόθεσμα. Που... Ναι. Αυτό αναφέρεστε στα ληξιπρόθεσμα. Κοιτάξτε, εμφανίστηκε μια εικόνα για τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, ότι δεν πάνε καλά τα ληξιπρόθεσμα και ότι η κυβέρνηση με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς, ανίκανη, άσχετη και κακή σύμβουλη και διάφορα πράγματα. Άλλο πράγμα είναι η πολιτική κριτική, την αποδέχομαι, και άλλο πράγμα είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που τη δημοσιοποιήσαμε χτες με πίνακες είναι ότι το πρώτο εντεκάμηνο του 2013 με 2014, την εποχή δηλαδή του success story της Νέας Δημοκρατίας, τα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν 3,1 δις. Το πρώτο εντεκάμηνο του 2015, σε σύγκριση με το 2014, τα ληξιπρόθεσμα μειωθήκαν κατά 76,3 εκατομμύρια. Άλλο πράγμα λοιπόν η πολιτική προπαγάνδα, να την αποδεχθούμε, και άλλο πράγμα η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος με δυσκολίες ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάμε, δηλαδή τη στήριξη των δημοσίων εσόδων. Μάλιστα. Υπουργέ, πες μου τώρα κάτι. Ο κόσμος τώρα, εντάξει, θα κάνει πρωτοχρονιά, θα πληρώσει όποιος μπορεί, θα εδώ, εν πάση περιπτώσει. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών, το δικό σας, τι περιμένει μέσα στο Γενάρη, ας πούμε, το περιουσιολόγιο και... Εντάξει, διότι... Ναι. Βάλτε τίτλο σας παρακαλώ, για να τα βλέπει ο κόσμος. Ναι. Παράταση στα τέλη για τα τέλη κυκλοφορίες και για τις πιναγίδες. Δίνεται παράταση. Το είπε ο Υπουργός. Έτσι. Αυτό λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε, θα λοιπόν. Εξετάσουμε την παράταση και το πόσες μέρες θα διαρκέσουν. Εντάξει, λίγο, ναι. Αλλά θα υπάρξει παράταση. Οπότε να μπει ο τέλος να ξέρουν οι άνθρωποι. Τι ταλαιπωρούν. Πάμε λοιπόν. Να μην τρέχουν. Λοιπόν, υπουργέ, τώρα με το τι περιμένουμε. Το Γενάρη, το Φλεβάρι, από σένα, ρε παιδί. 2016. Ναι. Μην περιμένετε να βγουν άσοι από τα μανίκια. Είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί από τον Αύγουστο και προχωρούμε βήμα-βήμα με θρησκευτική ευλάβεια στην υλοποίηση αυτών των πραγμάτων για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. Να μην κρυβόμαστε. Ναι. Πρέπει να υλοποιηθεί μια συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτά είναι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη των κεφαλαίων, είναι οι διατάξεις για το περιουσιολόγιο, είναι οι διατάξεις για τη νέα φορολογική κλίμακα και τη νέα φορολογία επιχειρήσεων σε σχέση με κίνητρα, με κλίμακες, με όλα αυτά τα πράγματα, και είναι οι φορολογικές αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στον φορολογικό μηχανισμό, δηλαδή στα θέματα οργάνωσης, εξυπηρέτησης, μηχανογράφησης, όπου θα δείτε πάρα πολλά θετικά βήματα που θα βοηθήσουν τον κόσμο. Με το επίδομα θέρμανση, Υπουργέ, τι γίνεται? Πόσοι έχουν κάνει έτσι και πόσοι έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα? Ποια είναι τα στοιχεία που έχετε? Δεν έχω ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να σας ενημερώσω μέσα στη μέρα και να σας πω ακριβώς τα στοιχεία. Πάει καλά το επίδομα θέρμανσης. Προχωράει. Έχουν προχωρήσει δηλαδή οι διαδικασίες. Δίνονται τα σχετικά στοιχεία από όλες τις υπηρεσίες και έχει γίνει διασταύρωση.
Η γενική εικόνα ότι πάμε πολύ καλά. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Όποιος προλάβει σήμερα να κάνει την αίτηση και εγκριθεί θα εισπράξει τα χρήματα το Φεβρουάριο, έτσι δεν είναι? Yeah. Η τελευταία μέρα όχι με την έννοια ότι χάνει το δικαίωμα. Όχι, απλώς μετά να πληρωθεί αργότερα. Για να πληρωθεί το Φεβρουάριο. Για να προλάβει να πληρωθεί το Φεβρουάριο. Και, Υπουργέ, όταν μας λες ότι. Αν την αίτησή του μέχρι σήμερα, ναι, θα πληρωθούν το Φεβρουάριο. Ακριβώς, αν κάποιο πήρε πετρέλαιο τον Νοέμβριο και καταθέσει τη δήλωσή του όχι μέχρι σήμερα, αλλά τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, θα πάει με τη σειρά του τότε. Αργότερα, ναι. Κύριε Υπουργέ, όταν λέτε ότι θα φέρετε και είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για τα αδήλωτα εισοδήματα, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, τι φόρους βλέπετε να πληρώνει αυτός? Τώρα δεν θα έχουν καταλήξει προφανώς οι συζητήσεις με την Τρόικα, αλλά μία ιδέα θα έχετε να μας πείτε. Το ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο είναι θετική είδηση, να χαμογελάσουμε, γιατί σημαίνει ότι έχουν πάρα πολύ χρήματα στην άκρη και θα τα φέρουν και θα πάνε όλοι πολύ καλά. Αυτό είναι μια θετική εικόνα. Αυτό κάνει εσάς να χαμογελάσει, αλλά πρέπει να τα δούμε πρώτα για να χαμογελάσουμε. Ναι, βεβαίως. Και από το αποτέλεσμα κρινόμαστε όλοι, όχι από τις πολιτικές δομές. Μαύρο χρήμα, Τρίφωνα, δεν έχουν όλοι λίγοι, αλλά έχουν πολλά. Γιατί φορολογία μιλάτε? Θα το δούμε αυτό, θα δούμε ακριβώς το τι θα βγει. Τι φορολογία έχει στο μυαλό της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, δεν θα είναι μια διάταξη η οποία θα είναι χαριστική, θα έχει δηλαδή ένα πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Θα είναι μια διάταξη η οποία θα έχει έναν δίκαιο φορολογικό συντελεστή. Αλλά θα έχει κίνητρα, έτσι. Θα έχει κάποια κίνητρα σε σχέση με ποινικές κυρώσεις, με πρόστιμα, με προσαυξήσεις. Και εξετάζουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε στους πολίτες που θα υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση μια επιπλέον έκπτωση ανάλογα με το τι θα κάνουν τα χρήματα. Άλλο πράγμα είναι αυτός που νομιμοποιεί τα χρήματα και τα κρατάει στο Λουξεμβούργο και στη Ελβετία. Και άλλο πράγμα αυτός ο οποίος νομιμοποιεί τα χρήματα, θα επιστρέφει στη χώρα και κάνει μια επένδυση. Έξτρα κίνητρα δηλαδή για να φέρουν τα χρήματα και στην Ελλάδα, αυτοί που τα έχουν στο εξωτερικό και τα δηλώνουν. Και αυτό είναι μέσα στις προτάσεις. Δεν μπορώ να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητιέται αυτή την εποχή. Μόλις οριστικοποιηθεί, θα το συζητήσουμε. Θα είναι όμως, να ξέρετε, ένα ρεαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο θα δώσει λύση και θα βγάλει και την αγωνία όλους αυτούς τους συμπολίτες μας. Μισό λεπτό, αν κάποιος έχει ένα λογαριασμό στο εξωτερικό και τα έχει βγάλει, δεν ξέρουμε κανείς πώς τα έχει βγάλει αυτά τα χρήματα, παράνομα, νόμιμα, αφορολόγητα αυτά. Αν τα δηλώσει, θα είναι εντάξει πληρώνοντας ένα ποσοστό φορολογίας? Αν δεν είναι φορολογημένα. Εάν δεν είναι φορολογημένα, βέβαια. Θα σας πω, μιλάμε για τις περιπτώσεις που κάποιος έχει χρήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, χωρίς να δικαιολογούνται τις φορολογικές του δηλώσεις. Ναι, για αυτά μιλάμε. Αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν θα μπορούν να δηλωθούν με βάση αυτό το νέο νομοσχέδιο και θα μπορούν από εδώ και πέρα να νομιμοποιηθούν. Ναι, ενώ αν είναι μία μίζα, ας πούμε, πες ότι έχει πάρει κάποιος μία μίζα και τα έχει βγάλει έξω. Δεν μπορείτε να ελέγξετε από πού τα έχει βγάλει έξω τα λεφτά που τα βρήκε. Για αυτούς δεν λέω για ναρκωτικά και για άλλα θέματα. Για αυτούς που βγάλαν χρήματα μέσω τραπεζών, έχουμε ήδη στοιχεία, έχουμε και άλλα στοιχεία. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι μια τεράστια βάση δεδομένων και γίνεται μια πολύ μεγάλη ελεγκτική διαδικασία και διασταυρώνουμε συνεχώς στοιχεία. Και να σας πω αμέσως μετά και την ήδη σχετικά με τις λίστες. Για να... είναι το επόμενο ερώτημα. Σε σχέση όμως με τα χρήματα αυτά, θα δώσουμε δυνατότητα σε όλους εξωτερικό ή εσωτερικό να τα νομιμοποιήσουν. Χωρίς ποινικές προεκτάσεις. Σε φορολογικό επίπεδο. Εάν κάποια χρήματα που έρχονται από εμπόριο ναρκωτικών. Αυτά δεν καλά, δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Τώρα, και να τα πληρώσει θα έχει πρόβλημα όταν διαπιστωθεί. Μιλάμε για χρήματα τα οποία δεν σχετίζονται με αδικήματα ποινικά όπως λαθρεμπόριο όπλων. Ναι, αλλά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι. Ναι, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι ποινικό, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρξει η απειλή ότι θα υπάρχει ποινική δίωξη, φαντάζομαι. Ακριβώς. Θα υπάρχει ποινική δίωξη μόνο. Δηλαδή θα συνεχίσει. Για κακουργήματα, εγκληματικές πράξεις. Και το ξέπλυμα είναι εγκληματική πράξη. Ναι, αν τα χρήματα είναι. Υπουργέ, συγγνώμη, για να πετύχει η διαδικασία, δύο προϋποθέσεις υπάρχουν. Πρώτον, να είναι εντελώς. Να έχει διευθετηθεί εντελώς ο τρόπος που θα δοθεί με δήλωση το ποσόν της αποκριβής ασύλης. Δηλαδή, επειδή είναι δύσκολο να διαχωρίσει ο φορολογούμενος το έμβασμα που έκανε, τι δικαιολογεί και τι δεν δικαιολογεί, θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα φτιάξετε να είναι αποτυπωμένο αυτό. Δηλαδή, να λέει, κύριε, δώσε τις δηλώσεις σου, έχουμε τις δηλώσεις σου, έχεις αυτά τα εισοδήματα, έχεις βγάλει αυτά τα λεφτά, πες μας αν συμφωνείς με την αποκριβή σαΐλη αυτή ή βάλε εσύ αυτή που νομίζεις.
Ναι. Τέλος πάντων, είναι λίγο τεχνητά. Είναι σημαντικό αυτό για να πετύχουν τα έσοδα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Είναι τα οποία εξετάζουμε και βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Υπουργέ, είστε υπουργέ, τι γίνεται. Με τις λίστες, πες μας γιατί πρέπει να κλείσουμε. Με τις λίστες, πώς πάμε. Ψάχνουμε, βρήκαμε τίποτα, βγάλαμε τίποτα. Με τις λίστες, κάποια μέρα από τον επόμενο χρόνο να κάνουμε μια αναλυτική εκπομπή. Με τα χαράς. Για να δείτε το τι μεγάλη δουλειά και μεθοδική έχει γίνει με το θέμα των λιστών. Τρία χρόνια στην προηγούμενη λίστα χρειαστήκαμε για να ταυτοποιήσουμε το πρώτο όνομα και να μπουν οι πρώτοι φόροι. Δεν περάσαν τρεις εβδομάδες από την παραλαβή της λίστας και ήδη ταυτοποιηθήκανε εκατοντάδες ονόματα και προχωρούν οι διαδικασίες και θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Έχει πληρώσει, καλά δεν θα έχει προλάβει να πληρώσει κανείς μέχρι τώρα. Έχουν ταυτοποιηθεί. Υπουργέ, ωραία, έχουν ταυτοποιηθεί εκατοντάδες ονόματα και προχωράμε πολύ περισσότερο. Έχει μέσα σε αυτά τα ονόματα γνωστές φάτσες. Δεν ξέρω ούτε ένα όνομα από αυτά που είναι μέσα, διότι η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και του κ. Τσακαλώτου και δική μου και των υπολείπων είναι να μην ανακατευθεί η πολιτική ηγεσία στον έλεγχο αυτών των λιστών. Άρα, ποιοι τα έχουν οι εισαγγελείς? Τα έχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς και δεν θέλουμε να μάθουμε τα ονόματα. Μαθαίνουμε κι εμείς ό,τι ξέρετε εσείς. Δεν είναι κακό. Δεχόμαστε λοιπόν. Τότε πώς θα μας πείτε περισσότερο? Στο δικαστικό θα τα μάθουμε. Θα σας πούμε περισσότερο για τον έλεγχο. Εμείς δεν θέλουμε. Δεχόμαστε λοιπόν την πρότασή σας 8 Ιανουαρίου. Έχουμε ραντεβού εδώ. Θα δούμε το πότε. Δεν κλείσαμε ραντεβού. Εμείς προχωρούμε στο να κάνουμε ενεκτικές εργασίες. Το ποιοι είναι μέσα δεν μας ενδιαφέρει. Σωστά, πολύ σωστά και βλέπω ότι και ξέρω ότι κάνετε σημαντικό έργο λοιπόν πάνω σε αυτό. Αλλά το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι, στα αδήλωτα εισοδήματα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπαχθούν και οι υποθέσεις που είναι σε έλεγχο, Υπουργέ, για να έχουμε αύξηση εσόδων. Θα εξετάζουμε όλα, κύριε Μπελιωτή, έχετε εμπειρία και τα ξέρετε αυτά. Θα τα εξετάζουμε όλα. Για τα αναδομικά των συνταξιούχων βουλευτών που βρέθηκε στο επίκεντρο ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχει βάση σε αυτό το ότι θα επιστρέψετε πίσω 100 χιλιάρικα στον καθένα? Ένα λεπτό. Να τα βάζουμε τα πράγματα στη διάσταση που έχουν. Το νομοσχέδιο δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Αυτό που έχω ενημερωθεί και εγώ είναι ότι λύνει ένα θέμα δικαστικής απόφασης. Η απόφαση δικαστική είναι, τελεσίδικη. Άλλο η πολιτική απόφαση και άλλο δικαστική απόφαση. Και εγώ έχω αναγκαστεί να υπογράψω πράγματα ως αναπληρωτής υπουργός με τα οποία διαφωνούσα, αλλά δεν υπάρχει απόφαση. Με βάση τις δικαστικές αποφάσεις. Άρα θα δοθούν τα χρήματα, λέτε εσείς, επειδή είστε υποδομένοι από τη δικαιοσύνη. Μα όταν υπάρχει απόφαση με τη δικαιοσύνη. Άμα πήραν απόφαση δικαστές, τι φταίει ο Αλεξιάδης και ο Τσακαλώτου? Δεν είπε κανείς ότι φταίει. Αλλά έχει πάρει απόφαση δικαιοσύνη, Δημητρία. Για του αξιωματικού των δυνάμεων έχει πάρει. Άλλο πράγμα είναι το πολιτικό ζήτημα. Και εδώ με την ευκαιρία, εγώ καλώ όλα τα κόμματα και πρώτα απ' όλα το ΣΥΡΙΖΑ να βγουν και να δώσουν στον αέρα, αν υπάρχουν και από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα τέτοια άτομα, να βγουν να δώσουν στον αέρα ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι τέτοια εποχή πάνε και ζητούν αναδρομικά. Πάνε στη δικαιοσύνη. Πάνε στη δικαιοσύνη, λέτε, Υπουργέ. Υπάρχει ένωση συνταξιούχων βουλευτών. Να πάνε τα κόμματα και να δώσουν στη δημοσιότητα όλα τα κόμματα. Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Καλά το λέει. Πολύ καλά το λέει. Δεν νομίζω να υπάρχει. Καλά το λέει. Ένωση βουλευτών. Άλλο η ένωση. Σου λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των βουλευτών. Βεβαίω. Όμω, κύριε Υπουργέ. Εσύ σωστά λες ότι αφού υπάρχει δικαστική απόφαση, θα δώσουμε τα λεφτά στους πολιτικούς. Δικαστική απόφαση υπάρχει και να δώσετε τα λεφτά στους συνταξιούχους που τους κόψαν το 12. Αλλά δεν τα δίνετε. Όποιες πολιτικές, όποιες δικαστικές αποφάσεις είμαστε υποχρεωμένοι, θα τις υλοποιήσουμε. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο η πολιτική απόφαση. Το πώς θα χειριστεί το όλο θέμα είναι συνολικότερο. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Δεν είμαι για όλα τα πράγματα υπεύθυνος και αρμόδιος. Κακός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για το πρόγραμμα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, μαζί θα μείνουμε, πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε.